Αγαπητοί τηλεθεατές, γεια σας. Παρακολουθείτε την εκπομπή Ορθοδοξία Συνάματα, της οποίας περιεχόμενο θα είναι ο Ορθόδοξος Λόγος. Είναι γνωστό της Πάση ότι η Εκκλησία μας βάλεται από κάθε γωνιά της γης. Πολλές κακοδοξίες, πολλά κακά δόγματα έχουν εισέλθει στον Ορθόδοξο χώρο και προσπαθούν να αλώσουν και να παραποιήσουν την πίστη μας στην Ορθόδοξη. Ουδής προσφέρει τόπο για να εκφραστεί και η Εκκλησία μας, ενώ από τα επίσημα μέσα μαζικής ενημερώσεως. Ευτυχώς εδώ, πιστεύω, θεία επεμβάση, αυτός εδώ ο σταθμός παρέχει ένα βήμα ηλεκτρονικό, ένα άμβονα ηλεκτρονικό, ώστε να ακούγεται και μια ορθόδοξη φωνή, την οποία τόσο πολύ έχουμε ανάγκη και τόσο πολύ έχουμε στερηθεί. Πολλοί οι εχθροί της πίστεώς μας, από πολλές γωνιές, από πολλά επίπεδα, από πολλά επαγγέλματα. Όσο ψηλά και αν στέκουν και όσο χαμηλά και αν κινούνται, δυστυχώς έχουν ένα, να πω τη φράση επιτρέψτε μου, αβυσσαλαίο μίσος ή απέχθεια εναντίον της Εκκλησίας. Κατηγορούν συνήθως αδίκους, ο σύσσωμα, το σώμα της Εκκλησίας. Αρχίζουν από τους ιερείς μας και καταλήγουν στο πιο απλό ταπεινό πιστό. Ουδέποτε προφάλεται η πίστη μας. Και αν κάτι προβληθεί, θα διωχθεί ή θα διαστρεβωθεί. Πολλοί, επαναλαμβάνω, οι εχθροί, πολλοί αυτοί οι οποίοι έχουν προβλήματα συνειδήσεως. Όχι δεν τους πειράζει η πίστη μας, όχι δεν αυτό το θέμα. Αλλά γνώμη δική μου, προσωπική γνώμη είναι ότι έχουν προβλήματα συνειδησιακά. Έχουν εκκρεμότητα συνείδηση και προσπαθούν να δικαιολογηθούν πολεμώντας την πίστη. Διότι αν στο Θεό πίστευαν και είχαν ειρηνεύσματα του Θείου, είχαν και λόγο να πολεμούν την πίστη. Βάλουν κατά τις εκκλησίες και κατά του τρόπου που η Εκκλησία μεταδίδει τις προφορίες που έχει. Ενώ την Αγία Γραφή. Την θεωρούν ένα βιβλίο δήθεν των Εβραίων, ιστορικό βιβλίο, και λένε μα εβραϊκά θα μάθουν τα παιδιά μας. Δεν είναι βιβλίο των Εβραίων Αγία Γραφή, είναι το βιβλίο του Θεού. Επέλεξε ο Θεός ένα λαό, θα πω τη φράση χωρίς να έχω συνέπειες, σκληρόκαρδο λαό, παραπικραίνοντα λαό όπως τον αποκαλεί η Αγία Γραφή. Γιατί αυτόν τον λαό? Αυτός ο λαός δεν έχει πνευματικά προϊόντα, γι' αυτό για να μην διαβληθεί το βιβλίο του που λέγεται Αγία Γραφή. Αν επέλεγε τον ελληνικό χώρο για να ο Θεός να μιλήσει και να γράψει, θα έλεγαν οι άλλοι, ο ελληνικός λαός είναι λαός σκεπτόμενος, επομένως έγραψε και ένα βιβλίο που έχει ανώτερες απαιτήσεις. Για να μην διαβληθεί λοιπόν το βιβλίο του ως προϊόν ενός έξυπνου και σοφού λαού, επιλέγει καταρχάς ένα λαό που δεν έχει πνευματικά προϊόντα και αργότερα όταν έχει το πείραμα του χρόνου, επιστατεύει αυτόν που θα τον εξυπηρετήσει προκειμένου να δοθεί ο λόγος του. Έτσι λοιπόν σήμερα, σαν πρώτο μάθημα θα είναι το θέμα μας περί Αγίας Γραφής. Είναι η Αγία Γραφή ένα βιβλίο τυχαίο, είναι προϊόν νοσερχικής σκέψεως ή είναι Θεία Αποκάλυψης? Μαζί μας είναι ο πατήρ Μελέτος Στάθης, ένας καλός Λεβίτης του Θεού, ένας καλός ιερεύς, ο οποίος αγωνίζεται και αυτός για να πληροφορήσει το ορθόδοξο πλήρωμα με ορθόδοξο σκέψη και γνώση. Υπηρετεί στην Ιερά Σύνοδο, στο γραφείο αντιμετωπίσεως των αιρέσεων. Πάτερ Μελέτη, ευχαριστώ γιατί που μου κάνετε αρθείτε να συζητήσουμε το θέμα το σοβαρό της Αγίας Γραφής, το οποίο διαβάλλουν και παραποιούν και νοθεύουν όχι μόνο εμείς οι Ορθόδοξοι, χιλιάδες ομάδες αιρετικών προερχόμενας από κάθε γωνιά της γης. Να πω και λίγο έτσι ξένη λέξη, αζιμούθιον, που σημαίνει κάθε γωνία της γης. Προβάλλουν τα δικά τους, παραποιούνται στα νοήματα, έχοντας τη γνώμη ότι κατανοούν την Αγία Γραφή. Δεν την κατανοούν την Αγία Γραφή, αλλά την ερμηνεύουν και κατοδοκούν, όπως βολεύει την μαρτυμένη συνείδησή τους. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να πούμε σήμερα τι είναι Αγία Γραφή, τι βιβλίο είναι. Το έγραψε κάποιος σοφός, κάποιο άτομο μόνο το αφεαυτού, είναι προϊόν σκέψεως και νοήσεως ή είναι Θεία Αποκάλυψης? Ωραία. Θα ήθελα τη γνώμη σας αυτό, πάντα λέτε. Η Αγία Γραφή, σύμφωνα με την πίστη μας, γράφτηκε θείο δακτύλο, δηλαδή με την φώτιση του Θεού.
τα άγια λόγια που είναι γραμμένα, είναι γραμμένα καθ' υπόδειξη Θεού. Θα το πούμε αυτό στη συνέχεια πώς συνέβη. Ναι. Έτσι, ναι. Ναι. Και πολλές φορές μπορούμε να πούμε ότι δεν θα μπορούσε ένα ανθρώπινο μυαλό να φανταστεί ή να σκεφτεί πολλά από αυτά τα ωραία που έχει η Αγία Γραφή. Προσπάθησαν οι αρχαίοι Έλληνες, ναι, είναι η αποκάλυψη περί του Θεού. Ο Θεός ο ίδιος, ως Θεός είναι απρόσιτος και απερίγραπτος και λοιπά. Ο Θεόν, το Θεό κανένας δεν τον είδε ποτέ, αλλά λόγος περί Θεού, έτσι. Ο Θεός αποκαλύπτεται, όπως ωραία το λέτε. Διότι όλοι οι θεοί των εθνών είναι ανακαλύψεις ανθρώπινες, κατασκευάσματα ανθρώπινα. Είναι τη σκέψη του ανθρώπου. Ενώ σκεπτεμένου ανθρώπου. Κατάστη που μπορεί ο Θεός και τον περιέγραψε. Ενώ η διαγραφή δεν είναι από τη σκέψη κάποιου ή έστω πολλών ανθρώπων, αλλά είναι θεία αποκαλύψη. Ναι. Ο Θεός αποκαλύπτει εαυτόν στους ανθρώπους. Λοιπόν, και αυτό φαίνεται διότι πάρα πολλά ή πάνω πολλές ρίσεις γραφής τι λένε, τάδε λέγει Κύριος. Ναι. Και έχουμε, τι λέγει Κύριος, ο λέει, ίδιος ο συγγραφέας δεν λέει εγώ το είπα αυτό. Στις προφητείες, στους προφήτες, αυτό το είπε ο Κύριος με τη φώτιση που μου έδωσε. Και ποιο είναι το όμορφο και σεμνό και σοφό. Δεν εγγράφει από ένα άτομο η γραφή, αλλά εγγράφει μέσα σε 1600 χρόνια. Ξεκίνησε από τον Μωυσή, όχι σε Ιεροσόλυμα, στην Πετρέα Αραβία. Ναι. Στο Σινάι, του Μωυσή στην Πεντάτευχο. Αργότερα άλλοι συγγραφείς, προφήτες, συνήθως προφήτες, έγραψαν ό,τι ο Θεός απεκάλυπτε. Πώς λέει ο Παύλος στους Εβραίους, πάλι ποτέ μίλησε ο Θεός εν τις προφήτες της Πατράς, τώρα μίλησε Διού, για του Υιού του. Άρα λοιπόν, η όλη Αγία Γραφή είναι Θεό που κάψει και ο Λόγος Θεού. Γι' αυτό και λέει και Λόγος Θεού η Αγία Γραφή. Λέγεται βίβλος, λέγεται Αγία Γραφή, νόμος, προφήτες κλπ. Δείχνει την προέλευσή του. Διότι, επαναλαμβάνω, δεν είναι κάποιος σκέφτηκε στο γραφείο να φτιάξει ένα όμορφο βιβλίο και να πει έτσι είναι το Θεό. Ναι. Τώρα να πούμε ότι πώς αυτοί οι άνθρωποι, οι συγγραφείς, είχαν μια κοινωνία με το Θεό. Δηλαδή, η κοινωνία με το Θεό δεν χάθηκε τελείως παρά την αμαρτία των ανθρώπων, των πολλών. Υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι διατήρησαν την προσωπική κοινωνία με το Θεό, ναι, και με τη ζωή τους πρώτα που ζούσαν σωστή ζωή και είχαν προσωπική κοινωνία με το Θεό. Για παράδειγμα αυτό, πρόχριστου άνθρωποι είναι, ας πούμε, ένα σπουδαίο παράδειγμα, ο προφήτης Μωυσής, που λέγεται και Θεόπτης, ναι, και θεωρείται από τους συγγραφείς, τους ερευνητές, θεωρείται ο συγγραφέας των πρώτων βιβλίων της Αγίας Γραφής, που λέγεται Πεντάτευχος, έτσι. Και λοιπόν, είδε το Θεό, όσο ο Θεός παρεχώρησε, ναι, δεν είχε την ουσία. Δεν ήταν απλώς ένας μορφωμένος άνθρωπος ο Μωυσής, είχε που πήγε σε ένα σχολείο. Είχε την ψηφία ο Μωυσής, είχε όλη την παιδεία των Αιγυπτίων, αλλά είχε καμία σχέση. Δεν ήταν αυτή η αιτία που το έγραψε, έτσι. Όχι. Τον κάλεσε ο Θεός ο Σινά, ναι, κάτσε και γράφε, και αφού ενίσχυσε τα μέρη. Είχε προσωπική κοινωνία με τον Θεό. Ναι. Αυτό ναι, είναι ένα χάρισμα, όπως προσωπική κοινωνία είχε και ο Απόστολος Παύλος. Όλοι οι συγγραφείς, στην Καινή Διαθήκη. Όλοι οι προφήτες. Όπως και προσωπική κοινωνία μπορεί να έχει και ένας γέροντας σήμερα. Ο γέροντας Πορφύριος, ας πούμε. Ναι. Είχε το χάρισμα να βλέπει. Στον οποίο έχω μεγάλη εμπειρία, από τον οποίο. Ναι. Θα μας πείτε σε μια άλλη εκπομπή για τον γέροντα. Ναι, σε κοντά. Αλλά εδώ, όπως ο γέροντας Πορφύριος είχε κοινωνία με το Θεό, έβλεπε, έτσι έβλεπε, είδε και ο Απόστολος Παύλος. Έτσι είδε και ο Μωυσής. Δηλαδή, αυτά συνδέονται όλα. Να πω τώρα μια εμπειρία από τον γέροντα Πορφύριο, η οποία με βοήθησε πάρα πολύ όταν έγραφα τα βιβλία μου. Είχα ένα προβληματισμό. Από πότε υπάρχει εκκλησία? Είναι αυτό που λέει οι θεολογούντες από την Πεντηκοστή, είναι παλαιότεροι? Και δεν έχω πουθενά. Είχα αυτή την ανησυχία. Εγώ έβρισκα στα βιβλία ότι η εκκλησία είναι προαιώνιος και άκτιστος. Ναι. Και με βασάει σε αυτή η σκέψη. Τι θα γράψω τώρα, ότι η εκκλησία είναι χρόνο και έγινε την Πεντηκοστή ή υπήρχε παλαιότερα? Πήγα στον γέροντα εκεί στο μαστί να δουλέψω και μου λέει, άντε πήγαινε τώρα. Η εκκλησία είναι πρόνοιος και άκτος και άσε αυτούς να ό,τι θέλουν. Εγώ το έχω πει ποθενά το προβληματισμό μου. Ο γιώτας διάβασε θεία αποκαλύψη. Πρόνοιος και άκτιστος, εδώ να πούμε για τους αγαπητούς μας
τελευταία. Όταν έχει περιεκκλησία, δεν αναπτύξει. Ναι, είναι ότι η Εκκλησία υπάρχει από τότε που υπάρχει ο Θεός. Αυτό σημαίνει άκρη. Ο Δομήτων, ο Χριστός. Η κεφαλή της Εκκλησίας. Ως κεφαλή. Ναι, άρα, υπάρχει η Εκκλησία. Αυτό ήθελατε να πείτε στο γέροντο. Από πότε υπάρχει η Εκκλησία, φτιάχτηκε στην Εκκλησία. Όχι. Προπάντων των αιών. Όπως υπάρχει και ο Χριστός προπάντων των αιών. Ναι. Αυτό είναι η κοινή της Εκκλησίας. Ήδη σε στή προπάντων. Έτσι. Και στους γαλάτες. Αλλά ο γέροντας το είδε αυτό που σκεπτόσασταν. Ναι, και μου το αποκάλυψε. Ναι. Να, μια έτσι, έτσι. Εγώ είχα μια μικρή εμπειρία και γεύση των θείων αποκαλύψεων. Ωραία. Και είναι τόσο πολύ μεγάλο το θέμα. Φαντάσου οι προφήτες οι αποκάλυψες στη Γαλλία. Έτσι. Άρα και στο Μωυσή ο Θεός του αποκάλυψε. Αν σε μένα αυτά που έγραψε. Που είχα ανάγκη να μάθω ο γέροντας. Και επειδή στο γυπνέμα του με αποκάλυψε, φανταστείτε οι προφήτες τι αποκάλυψες είχαν για αυτά που γράφανε. Ωραία. Γι' αυτό λοιπόν λέμε η Γραφή, δεν είναι προϊόν ανθρωπινής νοής ή σκέψεως. Είναι θεία αποκάλυψης. Ό,τι και να έγραψε ο Μωυσής, ή τα ξέρει διελάμψεως ή τα ξέρει τις παραδόσεις, αυτά που γράφει στα βιβλία του. Λοιπόν, και γράφει, είπαμε, γράφει σε μια διάρκεια 1600 ετών. Τα γραπτά κείμενα που υπάρχει. Και πριν. Αν πάμε ιστορικά. Λένε ιστορικά ότι συνέλεξε όλες τις προϋπάρξεις παραδόσεις, τις διάλεξε ποιες είναι οι σωστές, οι όντως θεϊκές, τις καθάρισε από τα. Και αυτές είναι ακριβώς, που μετά έγιναν. Αυτό θα έλεγα τώρα. Ναι, να μας το πείτε με τα δικά σας λόγια. Διότι ο Αβραάμ, κατά τις προφήσεις που υπάρχουν, ήταν σύγχρονος του Χαμουραμπή, του Ασσυρίου Μονάρχη. Ο οποίος Αβραάμ έζησε, συγγνώμη, περί το 2200 π.Χ. περίπου, το ασύπηρ 2000 π.Χ. περίπου. Εκεί τοποθετείται του Αβραάμ η γέννηση περίπου. Εγώ από τα ιστορικά στοιχεία που βρήκα και μελέτη της Γραφής, βγαίνει ότι γεννήθηκε το 2159. Βγάζω εγώ, μπορώ να κάνω και λάθος, δεν είμαι και ιστορικός τόσο πολύ διεισδυτικός. Αλλά αυτά που βρήκα. Άρα λοιπόν ο Αβραάμ δίνει προφορίες στους επιγόνους του, που φτάχνει το Μωυσή μετά από 800 χρόνια περίπου. Έτσι. Άρα οι ιστορικές πληροφορίες δεν είναι γραπτές μόνο του Μωυσέως, είναι και προφορικές πρώτου Μωυσέως. Πολύ. Αν πάρουμε από τον Αβραάμ και μόνο, που τόσα και τόσα γράφει για τον Αβραάμ ο Μωυσής, επομένως, για 1600 χρόνια άνθρωποι σε χρόνο και τόπο ανύποπτο, ασύνδετα μεταξύ τους, γράφουν για ένα πρόσωπο. Περιέχουν ένα πρόσωπο, τον Χριστό. Ναι. Δεν γράφανε ένα να γράψει τον Χριστό. Έγραψε ο Όμηρος για τον Οδυσσέα. Ένα πρόσωπο. Έγραψε, ξέρω, και τον Μέγα Αλέξανδρο, ανάβαση κύριο, πώς λέγεται εκεί πέρα, έτσι, ο Ξενοφώντας. Ένα, τον Αλέξανδρο. Δεν έγραψε για άλλο. Ένα έγραψε για ένα πρόσωπο. Εδώ εκατοντάδες πρόσωπα γράφουν ένα πρόσωπο, τον Χριστό. Και συμφωνούν σε όλα μεταξύ τους. Και συμφωνούν σε όλα. Σε όλα μεταξύ τους. Σε διάστημα 1600 ετών. Δεν είναι 5-10 χρόνια τα είπαν μεταξύ τους και βρήκανε μια κίνηση στα μέλη και καταγράψανε. Άρα λοιπόν ορθώς λένε εμείς ότι ό,τι ξέρουμε μας απεκαλύφθη, δεν ανακαλύφθη. Έχουμε λοιπόν αυτά τα άτομα που λέγονται προφήτες, όχι από γνώση και μελέτη στα εργαστήρια, αλλά θεία αποκαλύψη κατέγραφαν. Όταν πήγανε, παραδείγματι, οι μάγοι στο Ιεροσόλυμα, ρώτησαν τους γραμματείς, πού ξεκινάτε, λέει η Γραφή, Μιχαήλ ε1, στην Βηθλεέμ γεννάτε. Το λέει η Γραφή. Και πήγαν να βρουν το χώρο που, όπως υπέδειξαν οι προφήτες, ο Μιχαήλ, και βρήκαν τον Χριστό στην Φάτνη γεννημένο. Το λέει η Γραφή. Πού το ξέρει ο Μιχαήλ 500-600 πριν, ότι θα γεννηθεί στην Βηθλεέμ. Άρα κάποιος του το απεκάλυψε. Κάποιος του το είπε. Έχουμε τέτοιες προφητείες, πάτερ μου. Ακόμα είναι το πιο δυνατό του προφήτη Ισαΐα που έλεγε «Ιδού η Παρθένος», δηλαδή θα έρθει μία στιγμή που μία κοπέλα, μία Παρθένα θα γεννήσει. Ναι. Γελάγανε οι άνθρωποι από κάτω. Ναι. 750 χρόνια π.Χ. Αυτό 728 έγραψε ο Ισαΐας. 730 π.Χ. Ναι. Και έλεγε, τι λέει αυτός, λέγανε. 8 αιώνας πριν. Είχε τη φώτιση ο Ισαΐας και έβλεπε, ναι. Έβλεπε. Ναι, λέει παιδί, έλεγε η θυμή, ως και εδώ θυμή. Mm. Και θέλω το όνομά του αυτού, μεγάλη του άγγελο, Θεός Ισχυρός, έχει κάπου 6 προσωνύμια του Χριστού εκεί πέρα ο Ισαΐας και τα έγραψε 8 αιώνας πριν γεννηθεί. Έτσι. 7,5-8 αιώνας πριν γεννηθεί. Πού τα ήξερε ο Ισαΐας, αν δεν τα έλεγε. Το καταληκτικό είναι αυτά που γράφει ο Ισαΐας στο ξι γάμα για τα βάσανα του Χριστού. Με τα νόμενα λογίστη και το καθεξής. Πού τα ήξερε και περιγράφει ως πέμπτης Ευαγγελιστής τα μαρτύρια του Χριστού, λες και τα έδινε μπροστά του. Τα έβλεπε.
Πού τα ξέρει. Μπορεί κανείς να γράψει. Ας πάρουμε άλλα θρησκεύματα. Μην πω ονόματα και βρούμε τον πελά μας από τους αλλοθρήσκους. Ας πάρουμε τον Βούδα. Έγραψε για τον Βούδα ότι θα γεννηθεί μετά τόσα χρόνια και θα κάνει εκείνα. Πες τη μέρα που έχει γράψει προφητικά για τον Βούδα. Ας πάρουμε τους δικούς μας θεούς. Δία, Αφροδίτη, Άρτεμι, Αθηνά, Απόλλωνα. Έχω προϊστορία. Όχι. Αυτή η δική μας αξιοποίηση της γραφής. Έχουμε προϊστορία του Χριστού πριν γεννηθεί. Εάν κανείς, πάτερ μου, συλλέξει προφητείες, εγώ κάνετε τη συλλογή σε ένα βιβλίο που επιγράφεται ο Χριστός όπως τον είδε προφήτη. Επιγράφεται. Έκανε συλλογή όλων των προφητείων που στον Χριστό αναφέρονται. Αν κάποιος υπομένει ταξινομήσει σε μια σειρά, έχουμε το βίο του Χριστού σε λεπτομέρειες καταπληκτικές. 1000 χρόνια επιγεννηθεί, 800 χρόνια επιγεννηθεί, 500 χρόνια επιγεννηθεί. Ποιος έχει αυτό το πλεονέκτημα? Ναι. Είναι μια απόδειξη της θεοπνευστίας της βίβλου. Λοιπόν. Γιατί επειδή αναφέρεται τον Αβραάμ 2000 χρόνια π.Χ. και σε ένα λόγο το Κύριος είπε προτού να γεννηθεί ο Αβραάμ, εγώ υπήρχα. Εγώ υπάρχω. Τι λέει τώρα. Και τον κυνήσανε. Τον κυνήγησαν. Εγώ είμαι. Ναι. Ξέρετε πως το είπε εβραϊκά. Γιατί τον κυνήσανε. Ναι. Γιαχβέ. Εγώ υπάρχω. Το Γιαχβέ σημαίνει το υπαρκτό ρήμα. Ο ημί. Όπως το είπε ο ίδιος στον Μωυσή, πώς το ονομάσω. Ο Θεός δεν έχει όνομα, είναι ο ημί. Ο υπάρχον είναι ο Θεός. Έχει 10 εβραϊκά ονόματα. Ο Θεός μόνο υπάρχει. Τα 10 ονόματα που έχει συμπαγεί και είναι ιδιότητες του Θεού. Είστε ένα παλικάρι, ήταν απογοητευμένο από όλα. Μου λέει, να σου πω κάτι, μου λέει. Λέω, για πες. Μου λέει, ξέρεις τι κατάλαβα, μου λέει. Κατάλαβα ότι μόνο ο Θεός υπάρχει. Του λέω, μπράβο. Μα μου λέει, ξέρεις γιατί στο λέω. Γιατί πριν από λίγα χρόνια έλεγα ότι δεν υπάρχει. Τώρα λέει ότι μόνο ο Θεός υπάρχει. Ο Θεός είναι ο υπάρχον. Ναι, όταν έστειλε το Μωυσή στην Αίγυπτο κάτω. Αυτό είπε και ο Μωυσής. Είναι αυτός που είμαι. Η μείωση της ημί. Έτσι είπε ο Χριστός. Ο ημί. Ο Χριστός, το Μωυσή. Είναι υπαρκτικό το όνομα του Θεού. Είπε, είμαι αυτός που είμαι. Ξέρετε γιατί ρώτησε ο Μωυσής τον Θεό, ποιο είναι το όνομά σου. Θα πάω στην Αίγυπτο. Αυτοί έχουν 3.000 θεούς με ονόματα. Ρα, Όσιρις, Ίσιδα κλπ. Θα του πούμε σε Θεό. Θα μου πούνε ποιο είναι το όνομά του. Θα του πει. Σε με στέλνει ο ημί. Εκεί μάλιστα έχει στο εβραϊκό είναι εσέ αρχέ εσέ. Ναι, κάπως έτσι. Ημίωση σημεί. Ημίωση σημεί. Είναι υπακτικό. Αυτός που υπάρχω. Γιατί οι άλλοι δεν υπάρχουν των Αιγυπτίων οι θεοί. Μόνο εγώ υπάρχω. Είναι υπακτικό το όνομα. Οι 70 μου το μετέφρασαν, είπανε όν το όνομά του. Γιατί με το χ του ημί. Είναι το ρήμα του σημαίνει υπακτικό. Το ίδιο. Μάλιστα, μια φορά το είπαν όν. Σε άλλες φορές ξέρετε πώς το έχουν οι 70 που είναι Εβραίοι. Ο Κύριος. Ναι. Γιατί το έχουμε τη λέξη Κύριος 6.000 φορές. Το ρήμα, η λέξη Κύριος προέρχεται από το ρήμα Κύρο που σημαίνει όχι μόνο υπάρχω, αλλά έχω και δίνουμε και εξουσία. Κύρος. Κύρος, δίνω εξουσία. Σε έχει, να σου πω κάτι άλλο που συνήθως μας διαφεύγει. Είπε ο άγγελος στον Ιωσήφ, θα το ονομάσεις Ιησούν. Και ερμηνεύει γιατί αυτός γασός το λέω αυτό που τα μαρτύρια αυτόν. Ιησούς σημαίνει σωτήρας. Και λέει ο Οριγένης, με ωραία ερμηνεία του Οριγένου, λέει το εξής. Το όνομα του Θεού είναι Γιαχβέ. Έτσι που σημαίνει ενέργεια προς τα εντός του. Είναι μια υψηλή έννοια φιλοσοφική. Δογματική, αλλά αν την πούμε, ας την ακούσει ο κόσμος. Του Χριστού εκφράζει ενέργεια και προς τα έξω. Είναι πληρές το ευρύτερο το όνομα του Ιησού, το Ιησούς από το Γιαχβέ. Είναι ευρύτερη η έννοια, διότι εκφράζει και ενέργεια του Θεού προς τα έξω, προς την κτήση του. Ενώ το ημί εκφράζει ενέργεια εντός του Θεού, υπάρχω. Και τι υπάρχει σε μένα, τι με νοιάζει. Επειδή υπάρχει. Αλλά ως Ιησούς με νοιάζει, που είναι ο σωτήρας μου. Και αυτό είναι ερμηνεία του Οριγένου στο δεύτερο αιώνα, δεν σημαίνει η ερμηνεία. Από τότε υπάρχει αυτή η ερμηνεία ότι είναι ευρύτερο το όνομα του Ιησού από το Γιαχβέ που οι άλλοι φωνάζουν Ιησού ή Ιεχωβά. Είναι μια ερμηνεία αυτή. Ναι. Είναι, για μένα μου άρεσε. Ωραία λοιπόν. Με αναπάγει αυτή η ερμηνεία του. Έτσι λοιπόν. Λέγεται. Λοιπόν, η Αγία Γραφή απεκαλύφθη με το φωτισμό του Θεού και εγγράφησαν. Εγγράφησαν κάποια πράγματα ακούσε τα οποία είναι απαραίτητα για τη σωτηρία μας. Τι γράφω, ο Παύλος στους Εβραίους. Τώρα πριν να το διαβάσω εδώ για να το καταλάβει ο κόσμος από το κείμενο. Διότι εμείς δεχόμαστε μεν την Καινή Διαθήκη, αρνούμαστε την Παλιά Διαθήκη. Μεν είναι ενιαίο το βιβλίο. Και μάλιστα λέω σε πολλούς, όταν χτίζεται ένα κτίριο μεγάλο, ο μηχανικός φτιάχνει τα σχέδια. Εγώ πήγα πολυτεχνείο και κάναμε αντοχή εικόνα, στρέψη, φερκισμό και ούτε καθ' μελέτη κάναμε έτσι. Και κάνουν τα σχέδια. Πώς θα κτιστεί το οικοδόμημα μετά, βάσει των σχεδίων. Η Παλιά Διαθήκη είναι το σχέδιο οικοδομής Καινής Διαθήκης. Γιατί άκουσα ένα δεσπότη να λέει, ήρθε ο Χριστός να συμπληρώσει τον νόμο. Δεν συμπληρώνει τον νόμο. Εκπληρώνει τον νόμο.
Ναι, το νόμο του είναι εκπλήρωμα. Η Καινή Διαθήκη δεν συμπλήρωμα της Παλιάς Διαθήκης, είναι εκπλήρωση. Και όταν δώσανε στον Χριστό, όταν ήταν 12 ετών, να διαβάσει το βιβλίο του προφήτη του Ισαΐα, τι είπαμε, σήμερα διάβασε τον Ισαΐα. Και έλεγε ο Ισαΐας σου ειδού θα έρθει και λοιπά, και λέει αυτή η γραφτή σήμερα... Εκπληρώνεται, ναι. Γιατί άκουσα μεγάλο... Ο ίδιος ο Χριστός το είπε αυτό που είπατε. Υψηλά ειστάμενο, δεν θα πω τον επιτρέπετε, λέει, ήρθε ο Χριστός να συμπληρώσει τον νόμο. Του ήθελα να φάξει το κάντε λάθος. Ο Χριστός δεν συμπληρώνει τον νόμο. Λέει ήρθε να πληρώσει. Δεν ήρθε να πληρώσει, ήρθε να εκπληρώσει. Εκπληρώθηκε. Τι είπε στον Γιάννη τον πρόδρομο. Πρέπει να γάρεστε μην πληρώσει πάσα δικαιοσύνη. Είναι ανάγκη να εκπληρώσουμε δικαιοσύνη. Λοιπόν, ακούστε τι λέει ο Παύλος εδώ πέρα. Για να ακούσουμε. Για την αποκάλυψη που λέμε. Πολυμερός και πολυτρόπος, πάλε ο Θεός λαλή σα τη πατράσιν εν τη προφήτε, επεσχά το μέρον τούτο εν λάλη σημείν εν ιό. Τελείωσε. Στέλνει τους αγγελιοφόρους του, τους προφήτες, αλλά είναι και ο ίδιος. Ναι. Διότι εμείς αγνοούμε, όταν λέμε Υιό του Θεού, πηγαίνουμε δεν είναι του παρόντος, ίσως κάποια μέρα μιλήσουμε τι σημαίνει Υιός του Θεού, ο Σοφία Δύναμης, και πώς λέει, γιατί λέγεται Υιός, και γιατί γεννάται. Είναι ένα δόγμα υψηλού περιεχομένου, πιθανώς θα το πούμε, να πάτε με τις γνώμες. Θα πρέπει το δόγμα να δείξει στους ανθρώπους. Δεν είναι μόνο για τους κληρικούς και τους θεολόγους. Ας ακούσουν και οι απλούστε των ανθρώπων το δόγμα μας. Διότι λέει μια μουσουλμάνα, ρώτησε, κάτι και πώς γεννήσει τον γιο του Θεό, με ποια γυναίκα. Η άλλη δική μας τον γούλωσε. Τι να απαντήσει. Δείξε τη σημαία γέννηση τη σοφία του πατρός. Είναι δόγμα σπυρό, οπωσδήποτε, είναι ψαχνό. Πρέπει όμως να υποθεί προς τα έξω. Και αυτό κάποτε να ακούσει ο κόσμος. Γιατί άκουσα προημερών, δεν θα πω ονόματα, λένε ο Χριστός ήταν Έλληνας στην καταγωγή. Μάλιστα, μια γνωστή μου τη είπε ότι ο Αβραάμ ήταν Έλληνας. Και μάλιστα Παλαιστίνιος της εξήγησε ότι ο Αβραάμ είναι Χαλδαίος από την Ουρτ, Μεσοποταμίας, δεν είναι Έλληνες. Πότε πήγανε οι Έλληνες, να μια πληροφορία μας χρειάζεται, διότι εμείς πάμε στην αρχαιολογία ή πληροφορίες εξωμόρων λαών της Ελλάδος να βεβαιώσουμε την ιστορία μας. Πώς λέγεται η Κύπρος στα Αιγυπτιακά, Καυτόρ στα Αιγυπτιακά. Έχουμε λοιπόν πληροφορίες εξ Αιγύπτου ότι η Παλαιστίνη είναι εκ της Κρήτης. Είναι δωρεής την καταγωγή και πήγε στην Παλαιστίνη. Πελεστέ, Παλαιστίνη, Φιλιστίμ στη γραφή. Να είπα πληροφορίες οι οποίες επιβεβαιώνουν την πίστη μας. Ο Αβραάμ λοιπόν είναι Χαλδαίος και όχι Έλληνας και κατάγεται και ο Χριστός εξηλινικού αίματος και τον τενέα τον ελληνικό. Γιατί έκανε αυτή η γνωστική του δεύτερου αιώνος, επειδή να καταργήσει τον Χριστό, τον βάλανε ότι είναι από διάφορες γενιές. Σήμερα η δική μας η γνωστική είναι Έλληνα στην καταγωγή. Ακυρώνουμε την Καινή Διαθήκη, η οποία είναι εξ Εβραίων ο Χριστός τελείως. Γιατί αυτό το λαό διάλεξε. Δεν διάλεξε το πάτερ μου, δεν διάλεξε λαό έτοιμο Θεός. Ένα άτομο διάλεξε, τον Αβραάμ. Και άρχισε να επιλέγει από τους κλάδους του Αβραάμ μια φυλή, μια ομάδα, η οποία θα το διευκόλυνε για να έχει μεθά το πλήρωμα του χρόνου να έρθει. Ο Υιός, ο Θεός του κόσμου. Το έργο του. Που είναι το πρωί σχεδιό που είναι στουδία ανθρωπότητος. Αυτά θα τα πούμε γιατί. Όπως διάλεξε και τους Αποστόλους του 12. Θα μπει ένας άλλος, γιατί διάλεξε αυτούς τους 12 και δεν διάλεξε άλλους 12. Και έχει Έλληνες στην Ελλάδα. Ο Λουκάς τι είναι. Ναι, αλλά λέω. Μάλιστα. Μπορεί να πει κάποιος γιατί διάλεξε αυτούς. Ελληνομαθέστατους Αποστόλους διάλεξε. Μας καλεί και εμάς σήμερα. Με τον τρόπο του το μυστικό. Όταν πήγε. Είναι υπεράνω τόπων και χρόνων, κύριε. Στην Παλαιοφόρο το βραδάκι πήγανε μερικοί Έλληνες να δουν τον Χριστό. Και είπε ο Χριστός το γνωστό. Νυν, ελήθε η ώρα είναι να δοξάσει ο Θεός τον ανθρώπο. Όταν πήγαν Έλληνες, πήγανε βράδυ αυτοί να τον δουν. Μπήκε το μεσημέρι, το απόγευμα ο Χριστός σε Ιερουσαλήμα με την Βαϊοφόρο και πήγανε στον Φίλιππο, ο Φίλιππος στον Ανδρέα, ο Ανδρέας στον Χριστό. Και είπε το γνωστό. Γιατί, εγώ γνώμη είναι ότι τι έτρεπε αυτό. Τώρα που ήρθαν οι Έλληνες, τον οποίο το πνεύμα αποδέχομαι και οθετώ, ήρθε η στιγμή που θα γίνει γνωστό το προσωπικό σου ότι γίνει χάρη στους Έλληνες. Ναι, καλά. Αυτό είναι σωστό, όπως το λέτε, ωραία. Με πίσω έχει όμως. Εθνικισμός. Όχι, δεν είστε ακριβώς αυτό που είπατε, ναι. Διότι ο Κύριος χρησιμοποιεί τη λέξη δοξαστεί, να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου όταν πλησιάζει
Η Σταύρωση. Ναι. Κυρίως το Σταυρό το θεωρεί δόξα. Λίληθεν η ώρα να δοξιστεί. Ναι. Το λέει και αλλού αυτό. Ναι. Και το είπε και την ώρα αυτή, επειδή ακριβώς ήταν η ώρα που πήγαν οι Έλληνες, ήταν λίγο πριν από τη Σταύρωση. Ναι, και τους είπε, παιδιά, τώρα ήρθε η ώρα να δοξαστώ. Και εσείς να μιλήσετε για τη Σταύρωση. Για όργανα όμως. Και εσείς να. Όχι επειδή ήρθατε εσείς να δοξαστώ. Μην το κάνουμε εθνικισμό εδώ όπως το είπατε. Όχι. Δεν ήταν ακριβώς σωστό αυτό που είπατε. Λοιπόν, εγώ ότι επειδή ήρθαν οι Έλληνες να δοξαστεί. Από όλους τους λαούς να δοξαστεί. Το κριτικό πνεύμα των Ελλήνων. Ναι, ναι. Το πνεύμα των Ελλήνων. Έτσι, αυτό ναι. Όχι σαν ράτσα. Και μετά όλα γράφτηκαν. Δεν είναι ρατσιστής ο Θεός. Έτσι, μπράβο. Δεν είναι ρατσιστής, αλλά επειδή ήταν ο μόνος λαός σκεπτόμενος και δεν μπορεί και είχε πλούσιο συγγραφικό έργο, άρα θα το επιστρατεύσω να κηρύψω αυτό που θα ανακηρύξω. Δόξα του. Αλλά τη δόξα του εννοεί το Σταυρό. Αυτό είναι ναι, πολύ ναι, βασικό. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Ωραία λοιπόν. Ευχαριστούμε κύριε Χοβάνη. Όχι, δεν τελειώσαμε. Έχουμε. Τα λέτε τόσο ζωντανά και... Τι τόσο ζωντανά. Λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Η Αγία, γενικά το βιβλίο αυτό που λέγεται βίβλος, η Αγία γράφει πολλά ονόματα. Λέγεται Ιερά Γράμματα, βίβλος. Και Παλαιά Διαθήκη και Καινή Διαθήκη. Χωρίστε δύο, γιατί Παλιά και Καινή. Ναι. Λέγεται Παλιά, είναι μια παλιά συμφωνία που υπέγραψε ο Θεός μεταξύ Ιουδαϊκού λαού. Υπάρχει καταρχάς, εγώ βρήκα στο Ανικόδημο ότι υπάρχουν τρεις διαθήκες, όχι δύο. Η πρώτη υπεγράφει μεταξύ Αβραάμ και Θεού, Θεού και Αβραάμ, η οποία έχει σχέση με την Καινή Διαθήκη. Ναι. Κάνει ένα άρμα μεγάλο και πάει στην Καινή Διαθήκη. Ναι. Το σπέρμα του Αβραάμ είναι εκείνο που θα είναι ο Χριστός αργότερα. Ναι. Μετά κάνει μια συμφωνία μεταξύ Εβραϊκού λαού και Θεού. Και αυτή και η γραφή παλαιά επικοινωνείται με τη θυσία τάγων, τάβρων, μόσχων, ναι. Γιατί έπρεπε να γίνει να χυθιέμαι για να έγκυρος ναι, ναι. Διαθήκη. Η Καινή πώς υπογράφεται, με το αίμα του Χριστού. Με το αίμα του Χριστού πλέον. Υπογράφεται. Το λέει ο Απόστολος Παύλος. Στους Εβραίους. Λοιπόν, διότι έπρεπε ένας από τους διαθέτες να πεθάνει για να είναι έγκυρος διαθήκη. Γιατί αν ζουν και δύο, όταν δύο άτομα υπογράφουν μια συνθήκη, ναι, ναι. Είναι άκυρη αν δεν πεθάνει, ο ένας είναι εκ των διαθετών. Πεθαίνει ο Χριστός και είναι έγκυρη πλέον η Καινή Διαθήκη. Λοιπόν. Ωραία λοιπόν. Και το ότι ο Κύριος μίλησε για Καινή Διαθήκη, στο, όπως μας λέει το κατά Ματθαίον Ευαγγελίο στο 26 κεφάλαιο, που σημαίνει ότι υπάρχει και η Παλαιά. Ναι. Έτσι, και, αν και ο προφήτης Ιερεμίας μίλησε για Καινή Διαθήκη, ναι, ναι, οπότε από εκεί λαμβάνουμε ότι, λαμβάνουμε ότι υπάρχουν δύο διαθήκες. Έτσι, η Παλαιά που υπέγραψε είναι εγγύης αφανισμού που λέει ο Παύλος, και όχι ότι καταργήθηκε, αλλά χρησιμεύει όπως σαν οικοδομή, έχουμε τα σχέδια οικοδομής και όταν θέλει ένας μηχανικός, τραβικός, ηλεκτρολόγος να δει πού είναι οι γραμμές, αποκοιτεύσεις και λοιπά, παίρνει τα σχέδια. Ναι. Αυτά τα σχέδια συνέχεια, είναι η Παλιά Διαθήκη για να δημιουργήσει την Καινή Διαθήκη. Διότι δεν έρχεται η Καινή χωρίς την Παλιά Διαθήκη. Ωραία. Είναι βοήθημα μεγάλο η Παλιά για να καθίσουμε την Καινή Διαθήκη. Έτσι. Σας φέρω ένα παράδειγμα. Λέει ο Χριστός, όπως ύψωσε τον όφηνε τη ερήμο ο Μωυσής, ούτε δι' ύψωθεν τον ανθρώπου. Τι σημαίνει αυτό? Πώς ύψωσε ο Μωυσής τον όφη? Έχουμε σύμβολα στην Παλιά Διαθήκη, πολλά σύμβολα, τα οποία το αποτινά υποδηλούν, περιγράφουν, περιέχουν το βίο του Χριστού. Όπως είχε ο Μωυσής ψωθεί το όφηνε τη ερήμο, μετά τη διάβαση της θαλάσσης. Και όταν κανείς έβλεπε τον χαλκούν όφη θεραπεύεται, αυτός κατοχυρώστον είναι τύπος του Χριστού. Ναι. Και όποιος δαγκώνεται από τα φίδια τα νοητά και τρέχει στον Χριστό θεραπεύεται. Και ο Χριστός το λέει στον Νικόδημο, τον πάλε ποτέ αυτόν τον ευλαβή. Η συγχώρηση των αμαρτιών που λαμβάνουμε μέσα στην Εκκλησία μας, ναι. Πάντοτε είναι η εκπλήρωση αυτού του τύπου. Έτσι. Έχουμε λοιπόν, επαναλαμβάνω, το κείμενο το οποίο θεόγνωσα. Σε ποια γλώσσα εγγράφει? Ναι, αυτό ήθελα να σας πω. Εγγράφει καταρχάς στην αρχαία Εβραϊκή. Όχι όλα τα κείμενα. Ναι. Στην αρχαία Εβραϊκή. Μερικά είναι στη λεγόμενη Αραμαϊκή. Ναι. Αράμι είναι Δαμασκός. Είναι μια γλώσσα παγκόσμια τότε. Τότε έχουμε τρεις γλώσσες παγκόσμιες στην περιοχή αυτή την Ανατολή. Έχουμε Εβραϊκά, Ρωμαϊκά, Αραμαϊκά και Ελληνικά. Ναι. Δεν εγγράφονται στα Ρωμαϊκά που ήταν η κυριακούσα τάξη. Γιατί προϋπήρχε. Ναι, αλλά στα Ελληνικά. Μεταφράστη το κείμενο της Παλιάς Διαθήκης το 250 πριν π.Χ. Επειδή ήταν από την κυριαρχία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όλοι μιλούσαν πλέον ελληνικά σε όλη την περιοχή. Ήταν η επίσημος γλώσσα της περιοχής. Έφτασε μια εποχή που υπήρχαν Εβραίοι, οι Ιουδαίοι που μιλούσαν μόνο ελληνικά. Μόνο ελληνικά. Πώς τα διαβάσουν την Όχι μόνο αυτό, ήταν μια γλώσσα τελεία.
Εμείς η δική μας γλώσσα, θα το πω υπερήφανα, πάτερ μου, έχει μια ιστορία 1000 ετών. Όταν γράφει ο Όμερος το 1200 π.Χ. με τόσο τέλεια ελληνικά, σημαίνει δεν έγινε σε ένα μήνα, σε ένα 100 χρόνια γλώσσα αυτή. Πήγε χιλιάδες χρόνια πριν. Γιατί μια γλώσσα για να γίνει τελεία θέλει 100 χρόνο, χρόνια πολλά θέλει. Βουλευτεί, ναι. Για να συγκροτηθεί αυτή η γλώσσα. Και όταν υπήρχαν στην Αίγυπτο περίπου 1 εκατομμύριο Εβραίοι μετά τον Ναβουχοδονόσορα. Έτσι, αυτοί ξέχασαν τη γλώσσα τους και μιλούσαν μόνο ελληνικά. Για να μπορέσουν να συνοηθούν μεταξύ τους στις συναγωγές, διατάσσει ο Πτολεμαίος ο φιλάδελφος, παίρνει 72 ελληνικά σε Εβραίους να μεταφράσουν τη γραφή στην αρχαία, στο ιδίωμα. Στην γλώσσα που μιλούσαν τότε. Στην Αλυσάνδρεια. Είναι καθομιλουμένη. Καθομιλουμένη η ελληνική του 250 π.Χ. Εκεί γράφει στα ελληνικά. Η κενή όλη στα ελληνικά πλην του κατά Μαθαίων, ναι, που ίδιο το μετέφρασε από τα εβραϊκά στα ελληνικά και προς Εβραίους που ίσω πάνω το μετέφρασε από τα εβραϊκά στα ελληνικά. Άρα βλέπω, έχουμε όλη την Αγία Γραφή στα ελληνικά τελικά. Αυτή είναι η τιμή για τους Έλληνες. Ναι. Μεγάλη τιμή για εμάς να επιλέξει ο Θεός την ελληνική γλώσσα, την οποία σήμερα εμείς κατακρεουργούμε. Αυτό είναι το μεγάλο δυστύχημα. Τα λεγόμενα Greek English, τι είναι την γλώσσα. Να το είχαν αυτό οι Γερμανοί, οι άλλοι λαοί. Πήγε στη Γαλλία να βάλει ξένα γλώσσα επιγραφή, χωρίς να προηγείται η γαλλική. Εδώ πέρα στην ώρα θα κάνω break. Αν το πεις διάλειμμα, τι θα πάρεις. Έχω πάνελ. Αν το πεις ομίγυρη, τι θα πάρεις. Θα γίνει debate. Αν το πεις συζήτηση ή αντιπαράθεση, το λες και debate. Λέει, θα έχουμε, άκουσε μια μέρα, λέει, θα έχουμε... Έστω και έτσι, τώρα μου ήρθε έτσι ακαριέ στο νου ότι το debate, το D είναι από το 2. Το 2, D. Και έτσι και πάλι νικάει, είναι τόσο δυνατή. Το δαγκώνουμε, τόσο, ναι, είναι τόσο δυνατή η γλώσσα μας που πάλι δεν πεθαίνει. Εγώ, επειδή σπούδασα και στην Αμερική, είχα υπομείνει να μετρήσω πόσες λέξεις περίπου έχει αγγλική γλώσσα. Ελληνικές. 12.000. Όλες οι ρίζες είναι ελληνικές, άμα ψάξεις. Μέτρησα ακριβώς, πήρε λεξικό και μέτρησα μερικές, 100 σελίδες. Και βγάζω, έτσι λοιπόν. Μην φύγουμε το θέμα μας. Ναι, όχι, εντάξει, γράφει εβραϊκά. Τι είναι τώρα τα εβραϊκά. Η γραφή αυτή ήταν μόνο γραφή συμφώνων. Δεν είχαν φωνιέντε οι Εβραίοι στη γραφή τους. Αλλά στον προφορικό λόγο προσέταν τα φωνιέντε. Ήταν αφωνιέντε στη γραφή τους. Γι' αυτό ήταν δύσκολο να διαβάσουν, ξέχασαν τη γλώσσα τους. Φωνιέντε δεν υπήρχαν. Πώς θα διαβάσουν τα κείμενα. Γι' αυτό το 600 μετά Χριστόν, μια ομάδα εξ αυτών λογίων Εβραίων φωνιέντησε το κείμενο με ποια βοήθεια. Τον Ευδομήκο τη μετάφραση, ναι, του Θεοδοτίωνος, ναι, τη μετάφραση από τα Γουμίμ, τα, ναι, συριακά μεταφράσεις κλπ. Φωνιέντησε το κείμενο και το ξαναζωντάρεψε το κείμενο αυτό. Είναι από αυτό που μεταφράζει ο Βάμπας το δικό του κείμενο. Είναι αυτό που, το κείμενο το οποίο φωνιέντησε οι Εβραίοι, οι Μασορίτε, οι παραδοσιακοί, οι οποίοι ήταν οι λόγοι για τον Εβραίο, το 600 μετά Χριστόν. Όμως εμείς έχουμε ως βασικό κείμενο τον 70ο μετάφραση. Έτσι. Αυτό μιλάει και ο Χριστός και η Απόστολη. Αυτό. Ξέρετε, στην Καινή Διαθήκη υπάρχουν 350 παραπομπές στην Παλιά Διαθήκη. Από αυτές οι 50 είναι στο εβραϊκό κείμενο. Οι 300 είναι στο δικό μας κείμενο, τον 70ο. Ο ίδιος ο Κύριος χρησιμοποιεί ελληνικά. Την ελληνική μετάφραση. Γιατί αν διαβάσει κανείς το ψι αλφα του Ισαΐα, εκεί πέρα που δόθηκε το βιβλίο διαβάσει, αν κανείς παραλληλήσει το εβραϊκό κείμενο και το δικό μας, είναι από το δικό μας κείμενο. Ναι. Μίλησε ο Χριστός, που σημαίνει ο Χριστός μίλησε ελληνικά όπως όλοι οι Εβραίοι. Ο Παύλος μιλάει ελληνικά και γράφει, ναι, ελληνικά. Αλλά επειδή μιλάμε για Αγία Γραφή, την αναγνώρισε. Τον Εβραίο κείμενο. Την αποδέχεται. Την αποδέχεται. Ο Θεός του. Άρα λοιπόν είναι επίσημο κείμενο της Εκκλησίας. Δεν αναγνώρισε ούτε του Θεοδοτίνες, ούτε του Συμμάχου. Παρ' όλα αυτά όμως, οι σημερινοί, υπάρχουν σήμερα άνθρωποι που απορρίπτουν πολλά κεφάλαια από αυτή τη μετάφραση, τα 49 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Μετά τρέπεσαν τα βιλώνα, ο Έσδρας διάβασε ό,τι κανόνα είχε, ό,τι βιβλία είχε. Δεν έχει όλα. Απορρίπτουν και οι σημερινοί αιρετικοί όμως, τα 10 βιβλία. Παίρνουν το λεγόμενο Εσδραίο κανόνα. Είναι μεγάλη αμαρτία να κόβεις 10 βιβλία από την Αγία Γραφή. Εγώ τι βρήκα σαν που... Σημερινοί Προτεστάντες, Πεντηκοστιανοί και αυτοί. Εγώ τι βρήκα και από αυτά που μελετώ. Που κόπτονται ότι τιμούν την Αγία Γραφή αφού πετάνε 10 βιβλία. Ο Εσδράς έχει ένα κατάλογο των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης μέχρι το 450 π.Χ. Από εκεί που τα υπόλοιπα, ο Δανιήλ που είναι. Γιατί τα πετάνε. Μακαβαίοι που είναι. Τόσα σειράκ που είναι. Ναι. Αυτά γράψαν πολύ μετά. Είναι μεγάλο λάθος όλων λοιπόν, των αιρετικών όταν αυτό. Όταν τον 70ο τα έχουν όλα αυτά μέσα και μιλάει ο Χριστός, γιατί ο Παύλος κάνει παραπομπές σε κείμενα που αλλιεργούνται οι διαμαρτυρόμενοι. Έτσι.
Ο Παύλος έχει πολλές παρεμβάσεις. Οι σημερινοί πεντηκοστιανοί, ευαγγελικοί, έτσι οι μάρτυρες του Ιεχωβά, τα αρνούνται αυτά. Αρνούνται αυτά τα πράγματα και κάνουν και... Δηλαδή βάζουν μαχαίρι στην Αγία Γραφή με άλλα λόγια. Δηλαδή πετάνε από το Λόγο του Θεού αυτά που... Από τα οποία μιλούσε ο Χριστός. Έτσι. Ο οποίος παραπέμπει σε πολλά ευζεία τα οποία... Παρεμπινεύουν, αλλά πετάνε και στα σκουπίδια. Όταν ο Λούθυρος έκανε την πρώτη διαμαρτύρηση, απέρριψε πολλά βιβλία και τα εγκεκριμένα έτσι, τη γραφή. Αυτό σας λέω. Δεν συμφωνήσει μαζί τους και τα, μετά όμως τα ξαναδείχνει, μετά από 200 χρόνια τα ξαναδείχνει αυτοί. Για εμάς λοιπόν, πάτερ μου... Λοιπόν, μπήκαμε τώρα στη... Τελειώνουμε... Είπαμε για την Παλιά Διαθήκη που γράφηκε, μεταφράστηκε... Ναι, ναι, ναι. Και τώρα ναι. Να πούμε στην Καινή Διαθήκη. Ναι. Υπόψη δε ότι έχει μεταφραστεί η Αγία Γραφή γενικότερα σε πάνω από χίλιες γλώσσες, σημερινές γλώσσες. Αυτό είναι και το βιβλίο που έχει τη μεγαλύτερη κυκλοφορία σε ένα αντίτυπα, την ημέρα, ασυναγώνιστα. Εκατομμύρια έτσι. Αντίτυπα την ημέρα. Και το αποδέχονται όλοι οι λαοί. Ουδής ποτέ τόλμησε να το απορρίψει πλην των νοσηρών σκεπτωμένων. Λοιπόν, και επαναλαμβάνω και λέγω ότι μεταφράσεις σε πάνω από χίλιες γλώσσες και ιδιώματα στις 2000 χρόνια που υπάρχει σήμερα, όλο το κείμενο της Αγίας Γραφής, η οποία διαδίδεται σε Παλιά και Κοινή Διαθήκη, και, αλλά είναι για μας ενιαίο το βιβλίο. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε την Καινή αν δεν έχουμε την Παλιά Διαθήκη. Έτσι το είπαμε. Έτσι, δεν κατανοείται η Καινή Διαθήκη χωρίς την Παλιά. Είναι η βάση, διότι τι λέει ο Παύλος, εδόθη εις παιδαγώνης Χριστών, οδηγεί στον Χριστό. Έτσι. Η Παλιά τι έλεγε, θα έρθει. Η Καινή τη λέγει ήρθε, η Αποκάλυψη θα ξανά. Ευρήκαμε, είπαν οι Απόστολοι. Ναι. Όταν έγραψαν, ευρήκαμε. Ευρήκαμε, ναι. Τι λέει, η Καινή ήρθε, η Αποκάλυψη θα ξανά έρθει. Έτσι. Για το ίδιο πρόσωπο όλοι μιλάνε. Για το ίδιο πρόσωπο, αυτό είναι το. Μιλάνε για, πώς για το Σαρκοθέντα Θεών, που είναι Ιησούς Χριστός. Για 1600 χρόνια, για το ίδιο πρόσωπο. Έτσι. Σε τόπο και χρόνο, ανήκουν και χωρίς να έχουν προσυνεθμίσει να πούνε, ξέρεις, αν τα πούμε τι θα γράψουμε. Δηλαδή και αυτό έλεγχθε από μια, θέλω από το όνομά τη, ότι υπήρξε προσεννόηση 200 χρόνια μετά τον Χριστό να γράψουν δίθεν για προ Χριστού. Όταν όλη η ανθρωπότητα το δέχεται, το βιβλίο αυτό, ως έγκυρο και αποδέχεται ιστορικές πηγές και αρχαιολογικές ανακαλύψεις ότι είναι έγκυρο και ότι έχουμε είτε πάμε στη Δαμασκό, από εκεί, στα πλησιόχωρα μέρη της Παλαιστίνης, είτε εδώ στο δικό μας χώρο βρίσκουν πληροφορίες από την αρχαιολογική σκαπάνη, οι οποίες βεβαιώνουν του λόγου το ασφαλές. Όπως εμείς οι Έλληνες δεχόμαστε ότι η αρχαιολογία ανακαλύπτει για να βεβαιώσουμε την ιστορία μας για τον Όμηρο. Ήταν βέβαια, ήταν ιστορία, το έχουμε για μυθολογία. Έχει το σλήμα στην Τρία και ανακαλύπτει πράγματα περίεργα ο Όμηρος. Και δεχόμαστε ως ιστορικές πληροφορίες του Ομήρου. Γιατί να μην δεχθούμε και τις άλλες. Εμείς τι είμαστε που δεχόμαστε τον εαυτό μας μόνο την αρχαιολογία ως ιστορική πληροφόρηση. Έτσι. Δεν πρέπει να δεχθούμε και τα άλλα που η αρχαιολογία παγκόσμια δέχεται για την Αγία Γραφή. Μα όλα υπάρχουν. Εάν διαβάσει κανείς η Ιόνη Γιανακόπουλο πίσω που έχει τα ζητήματα, θα βρει πληροφορίες ότι ανακαλύψει αρχαιολογίες επιβεβαιώνουν όλη την ιστορία της Παλιάς Διαθήκης. Και κάτι άλλο από αυτά που βρήκα. Πάμε τον κατακλυσμό. Όλοι οι μύθοι των λαών μιλάνε περί κατακλυσμού. Και δικοί οι μέσοι Έλληνες έχουν τον κατακλυσμό. Δευκαλείων και πύρα κλπ. Έτσι. Γιατί πού το βρήκε η μυθολογία των λαών τον κατακλυσμό. Πήγε μια κοινή πηγή πληροφόρησης από τα. Διεδόθηκε. Από τα βάθη των αιώνων. Προ-προ-προ-ιστορία. Είναι λεγμένη ο σπερματικός λόγος που υπάρχει στη συγγενή όλων των λαών. Και έχουν συναντιόνται σε μια κοινή πληροφόρηση, κοινή πηγή. Σαν τον κατακλυσμό. Έχουν και εμείς Έλληνες περί κατακλυσμού. Και μάλιστα έχουμε δύο πρόσωπα, έναν δρόμο που περισσώσατε, που είναι ο Δευκαλείων και η Πύρα. Το δεχόμαστε. Και πώς πέταγε πέτρες πίσω ο Δευκαλείων και είναι σαν άνθρωποι. Είναι βέβαια μυθολογικό. Αλλά όμως μιλάει για κατακλυσμό. Εμείς πάμε στο κεντρικό σημείο που είναι σε όλες τις μυθολογίες των αρχαίων λαών. Πού το βρήκαν αρχαία και μιλάνε για κατακλυσμό, πού το βρήκανε. Και δεν μιλάει για Ιστεροσόλυμα, σε όλη τη γνωστή περιοχή ναι, εκεί πέρα. Και πολλά άλλα. Αρμηνία, Αρμηνία και λοιπά. Στήλια άλλα. Ναι. Λέμε για αυτό που έχει αποδειχθεί. Και στην Καινή Διαθήκη εννοείται πολύ περισσότερο. Ναι, ότι έχει αποδειχθεί ότι όταν μιλάνε οι λαοί περί κατακλυσμού, υπάρχει μια κοινή πηγή πληροφοριών για τον κατακλυσμό.
κοινό σημείο από όπου έχουν πει ο λαοί, ασχέτως ανεμίχθη με δοξασίες και παραποίησεις γραώδης μύθους στην πορεία του χρόνου. Όμως το κεντρικό σημείο είναι αληθινό. Έτσι. Έτσι λοιπόν η αρχαιολογία βεβαιώνει του λόγου του ασφαλές. Εδώ υπάρχουν ο Πασκάλ, παραδείγματι, μεγάλος ερευνητής και επιστήμων, δέχεται ως αληθεστάτη την Αγία Γραφή. Αντιθέσει προς δικούς μας επιστήμονες, δεν πω το όνομα, οι οποίοι θέλουν μύθο τη Γραφή. Δηλαδή αυτοί υπερεξέχουν και τον Πασκάλ ακόμη. Οι άλλοι επιστήμονες δέχονται την ύπαρξη και την αλήθεια της αυτής της Αγίας Γραφής. Μόνο δική μας, δεν θέλω να πω να θίξω πρόσωπο, ναι, που το θέλει μύθο. Ναι, ναι. Επειδή έχει μια θέση εξέχουσα. Είναι πολύ σπουδαίο το ότι όχι οι άνθρωποι θεολόγοι, αλλά επιστήμονες μιλούν περί Αγίας Γραφής, έτσι. Ναι, είναι μια επιβεβαίωση της λογικής επιστήμης. Και της επιστήμης. Ναι, που ότι πάντοτε η Εκκλησία συμφωνεί με την επιστήμη, τη σωστή επιστήμη. Ναι, ναι, πράγματι, διότι πάσα επιστήμη εκ Θεού, μας λέει η Παλιά Διαθήκη. Ολόκληρη η επιστήμη έχει σαν σημείο κίνησης των θείων. Μιλάμε για την υγεία επιστήμη, αυτή τη μαρτυμένη, επιστήμη αυτή που σκοτώνει και δολοφονεί, λέμε αυτή που σώζει τον άνθρωπο. Έτσι. Αυτή που βοηθάει τον άνθρωπο και λοιπόν όπως έχουμε την ανακάλυψη των φαρμάκων. Είναι τυχαία. Είναι τυχαία. Διότι τι σκοπό έχει η επιστήμη μας, να σώσει τον άνθρωπο. Όχι να δηλητηριάσει τον άνθρωπο, να τον σκοτώσει. Έτσι. Και να σου πω και μια σοφία του Θεού. Έκρυψε τα πετρέλαια σε τόσο βάθος, σε στεγνά σημεία, γιατί αν τα έχεις στην επιφάνεια δεν υπήρχε ζωή σήμερα. Και κάναμε κόπο να τα ανακαλύψουμε. Αν ήταν εύκολη η εξόριξη, δεν θα υπήρχε ζωή. Θα βγει το πεθαίνουν στου ωκεανού, θα σκέπαζε, τέρμα η ζωή. Ο Θεός ζηλότερα κάπου τα φυλάκισε, με ψάξε βρέστα τώρα να κάνει τη δουλειά σου. Κάποτε που με ρώτησαν για αποδείκτηση, είπα του Θεού. Υπάρχει ένας νόμος που είναι αντίνομος, κόντας νόμος της φύσης. Είναι ποιο? Το νερό. Όλα τα πράγματα όταν ψήκονται συστέλλονται. Ποιο διαστέλλεται? Το νερό μόνο. Μετά στους βαθμούς και κάτω, αντί να συσταλεί, διαστέλλεται. Γιατί? Γιατί αν συσταλεί θα γίνει ο πάγος στον πάτο των ωκεανών, αν δεν υπάρχει ζωή. Τα πάντα θα είχαν παγώσει. Πήγε κάποιος νους εδώ πέρα και έβαλε το νερό με αντίνομο στο γενικό νόμο περί συστολής, που αποδεικνύει ότι υπάρχει μια πρόνοια πίσω. Η σοφία. Σοφία. Μάλιστα ο Αριστοτέλης λέει το πρώτο κινούν για τον Θεό. Το πρώτο κινούν. Είναι ο πρώτος ο οποίος είπε υπάρχει κάπου που τα πάντα θέτει σε κίνηση. Όταν με ρώτησε σημαίνει Θεός, είπα μια δική μου γνώμη. Είναι από το ρήμα Θεό που σημαίνει αυτός που θέτει κάτι σε κίνηση, σε ύπαρξη. Θεό, κινούμε, τρέχω. Θεές ενήπες που λέει εκεί πέρα στην Ιφηγένεια. Λοιπόν, άρα λοιπόν ο Θεός είναι το πρώτο κινούν, κατά τον Αριστοτέλη. Το πρώτο κινούν. Και μάλιστα η Αγία Γραφή είναι η πρώτη που κάνει μία περί Θεού Δημιουργού. Βέβαια. Και από όλα όπως δεν είχε πραγματικές επιδόσεις. Δημιουργία του κόσμου. Όλα αυτά, ναι. Είναι, και πότε έγραψε περί Θεού Δημιουργού? 1000 χρόνια πρώτα των Ελλήνων. Το 1500 π.Χ. Οι Έλληνες θεωρούσαν τον κόσμο, την ύλη, ως προϋπάρχους, ως αυθύπαρτο αυτογένεθλο, την ύλη και από την γεννούνται και οι θεοί τους. Σου ένα παράδειγμα. Λέει η αρχαία κοιμηθούντα, μου είχα διαβάσει 5-6 φορές και την ήξερα απ' έξω. Θυμάμαι γιατί ήμουν έτσι ζωρός στα διαβάσματα. Υπήρξε ο ουρανός και η γη. Ουρανός, ο αισθητός και η γη. Αυτοί γέννησαν τον Κρόνο και τη Ρέα. Αυτοί γέννησαν 12 αυτούς τον Λίμπο. Ναι, είμαι στη σκέψη των ανθρώπων. Λοιπόν, άρα λοιπόν οι θεοί των Ελλήνων είναι δημιουργήματα τη ύλη. Σε εμά ο Θεό είναι δημιουργό τη ύλη. Γιατί δεν υπάρχει το πνεύμα και να υπάρχει μόνο η ύλη. Άρα το πνεύμα προϋπάρχει τη ύλη και δημιουργεί την ύλη. Λέμε πολύ για ένα μπουμ που έγινε και έχουμε το σύμπαν ολόκληρο. Είπα και εγώ έτσι απλοϊκά. Εντάξει, έχουμε το μπουμ, ό,τι δεν είναι αυτή. Τι έσκασε? Μια τεράστια μαζί. Ποιος την έφτιαξε? Ποιος έβλεπε τη θηριαγίδα για να σκάσει, να γίνει αυτό που έφτιαξε σήμερα? Ποιος γύρισε το διακόπτη και πώς έσκασε? Ανέβηκε η θερμοκρασία σε πολλούς υψηλούς και έσκασε. Ναι, αλλά πώς αυτή η μάδα εκεί πέρα συνεκροτήθη, μαζεύτηκε και έγινε αυτή η τεράστια άκρος μάζα η ύλη που έσκασε. Ποιος έφτιαξε αυτή την ύλη? Ήταν εκεί πέρα στην Ελληνική που είναι και το μόνο του Θεού, πώς το λένε αυτό. Έτσι. Λέω, μάλιστα. Το βρήκανε. Ποιος το έφυγε αυτό?
Ποιος το έφτιαξε αυτό. Καταλήγουμε στον δημιουργό. Κάποτε, να πω και ένα έτσι λίγο, όχι ανέκδοτο. Υπήρξε μια ομάδα μονάδα της αεροπορίας. Ήταν ένας πολιτικός μηχανικός. Από τα παιδιά τα μοντέρνα που έχουν ιδέες πάνω από τη σκούφια. Και συζητούσαν τέτοια πράγματα. Και λέω, τι είναι η δημιουργία, αλλά είμαι ανωτέρα εκδήλωση της ύλης, μου λέει. Μια πομπόδης έκδοση, χωρίς περιεχόμενο. Λέω, μάλιστα. Έχεις δίκιο. Γιατί όπως έχουμε στη μονάδα, είδα στον δρόμο στην άκρη χαλί και τσιμέντα, τούλα και λοιπά και μάρμαρα εκεί πέρα. Και όπως τα χάσμα έγινε η πολυκατοικία. Δεν δουλεύεις, μου λέει, τι να σε κάνω τώρα. Λέω, εσείς που δεν σε 6 χρόνια πολυτεχνία, να φτιάξεις ένα γεφύρι, ξογέφυρο, να πρέπει πάνω το μουλάρι μέσα και σκοτωθείς στο χαντάκι το μουλάρι και σπούδασες αντοχή υλικών. Επειδή πήγα στο πολυτεχνείο, ήξερα από αντοχή υλικών. Εφεγγισμό, θλίψη, στρέψη, κάμψη. Είναι οι καταπονήσεις στη γη της ύλης. Ναι. Και τα μετά μη σπάσει το γεφύρι και έκανες 6 χρόνια σπουδές. Αυτή είναι η ώρα θέλει ένα μυαλό σαν το δικό σου για να γίνει. Αυτές είναι αποδείξεις τελεολογικές περί πάψης του θείου. Λοιπόν, αυτά είπαμε περί Αγίας Γραφής. Έχω πολλά, θα έλεγα πάρα πολλά, θα οπνευστεί έτσι Αγίας Γραφής, τρόπος ερμηνείας της Γραφής. Μπορεί κάτι σε μετά τα Μπορεί να τα πούμε σε μια επόμενη συνάντησή μας. Τον τρόπο ερμηνείας της Γραφής και κατανόηση της Γραφής να είναι. Της Γραφής, έτσι πως κατανοεί τις δύο Γραφές, γιατί έχουμε τόσες αιρέσεις. Υπάρχουν 3.600 αιρέσεις στη διαμαρτύρηση. Διότι διαβάζει κανείς μόνος του, ερμηνεύει κατοδοχούν. Όταν αυτονομεί, απομονώνει την Αγία Γραφή ως ένα βιβλίο αυτόνομο, έτσι. Ενώ αυτό δεν είναι σωστό, έτσι. Η Αγία Γραφή είναι, ανήκει μέσα στην Εκκλησία και αυτό θα είναι μια ιδιαίτερη πορεία που θα κάνουμε. Όχι με τα πατερική θεολογία, αλλά πατερική θεολογία. Έτσι πάτε. Αυτή με τα πατρική θεολογία είναι πολύ ρητικό πράγμα. Είναι εκτροπή από τον τρόπο σκέψης και μία στο γραφό. Είναι ένα θεολογία. Άγιο βιβλίο της Εκκλησίας. Ναι. Και το οποίο σεβόμαστε, το δεχόμαστε ως αληθινό, υπερέχει όλη την αλήθεια της Εκκλησίας. Είναι βιβλίο της Εκκλησίας και οι άνθρωποι της Εκκλησίας δεν το χρησιμοποιούν. Οι αιρετικοί το αφαρπάζουν. Ναι. Και το ερμηνεύουν κατά τον τρόπο που είπατε κι εσείς. Γι' αυτό και βλέπουμε παρεκτροπές. Ήδη στην Ελλάδα υπάρχουν γύρω στις 800 ομάδες οι οποίες αποκλίνουν από την αλήθεια. Καμία τρακοσταριά στο χριστιανισμό και καμία τετρακοσταριά σε ενδυμιστικά θρησκεύματα. Ναι. Υπάρχουν 800 ομάδες περίπου. Να έχουμε την αλήθεια στα χέρια μας, μπροστά μας. Ναι. Αλλά το είπε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ενώ ήρθε το φως, οι άνθρωποι. Αγάπησαν το σκότο παρά το φως. Τι ωραίο. Έχεις μπροστά σου το γάργαρο νερό και πίνεις λασπόνερο. Ναι, θολά νερά. Θολά νερά, ναι. Να δοξάσουμε τον Θεό που έχουμε την Αγία Γραφή, που έχουμε το Ευαγγέλιο όμως. Εμείς δεν είμαστε υπερεπιστήμονες για να μπούμε σε σημεία δύσκολα, όμως νομίζω δώσαμε μια ομολογία εδώ πέρα γύρω από το θέμα τι είναι η Αγία Γραφή. Περισσότερο, τι να μελετήσει, τι να ερευνήσει. Έχω μαζί μου την ίδια να πω που δεν είναι. Κύριε, τι υπερευνάτε τα σγγραφάς. Ερευνήστε, όποιος θέλει περισσότερο. Να μάθει. Έτσι, με την έννοια του μελετάτε τις σγγραφάς. Δεν ψάχνω αν είναι αλήθεια ή όχι, γιατί αυτό το μελετάτε, το ερευνάτε. Επιδέχεται και διαστρέβλωση. Όταν μου δώσει γιατρό συνταγή φαρμάκων, ερευνώ αν τα φάρμακα είναι καλά ή όχι, θα πάω στην Κυπαρισσάκια. Μελετώ να τα πάρω σωστά τη συνταγή. Όχι αν τα γράφει καλά ο γιατρό. Ώστε να μάθω αν γράφει ο γιατρό, πήγα στην Κυπαρισσάκια. Τι λέει η γραφή, μελετάτε τα σγραφά. Λοιπόν, έχω τη γνώμη να τελειώσουμε εδώ για σήμερα. Έτσι και να. Σε μια επόμενη. Θα είναι εβδομαδιαία, αγαπητοί τηλεθεατέ, η εκπομπή. Θα μετέβει κάθε Κυριακή 7 με 8, να πείτε ένα πρωί. Όσοι αργό πάστε εκεί, σας βλέπουν και πιθανώς να βρει τρόπος να μετέβει σε κάποια άλλη στιγμή. Κάποια άλλη στιγμή. Ή μια σκέψη κάνουμε τον πατέρα Μελέτη εδώ πέρα, ο οποίος είναι δραστήριος ιερεύς, από όσους γνωρίζουν, να τους λένε δραστήριος. Μήπως πάρουμε, πώς λέτε, CD, το δίσκο, και το DVD, το DVD και το πάρουν άλλοι που θέλουν να ακούσουν και να προμηθευτούν. Αν έχουν ενδιαφέρον και αν τους άρεσε η απόψη. Ευχαριστούμε πάντα στο κανάλι που ναι, μας δέχεται. Πρέπει τον κύριο Κατσά να το ευχαριστήσουμε, διότι είναι γνώμη ο μοναδικός που βγάζει τέτοια θέματα στον αέρα. Ο μοναδικός είναι. Οφείλουμε χάρητες και ευχαριστίες. Δίκαιες ευχαριστίες. Ναι, στον κύριο Καζαφέρη, διότι επαναλαμβάνω, το τονίζω, δέχτηκε την παράκληση που του κάναμε να μας παραχωρήσει αυτό το ηλεκτρονικό βήμα των άμβων εδώ πέρα, ώστε να αρθρώνουμε λίγο λόγο ορθόδοξο και όποιος θέλει ας ακούσει.
Εμείς δεν είμαστε οι αλάθητοι, δεν είμαστε πάπες, δεν είμαστε αλάθητοι. Άτομα είμαστε. Ο έτσι, ο μόνο πάπας είναι. Ούτε έτσι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάτε μου, πολύ ευχαριστώ. Να έχουμε όχι μόνο την ευχή σας και όλοι τη δεθέατε. Ευλογημένοι άπαντες. Και να κάνω μια παράκληση. Όταν λειτουργήσετε την Κυριακή μεθαύριο, θα μειωνεύσετε όλους τους τηλεθεατές. Τηλεθεατών. Παρακολουθούν την εκπομπή αυτά. Την εκπομπή αυτή. Ήταν ωραίο έτσι να τους ευλογήσει ο Θεός. Όλοι θα μας ευλογήσει ο Θεός. Ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε. Ο Θεός είναι πάντα μαζί σας. Γεια σας.